Τι μαθαίνετε εσείς για τη Μαριούπολη? Αυτή τη στιγμή έχουμε περικυκλώσει τη Μαριούπολη. Κάθονται άνθρωποι στα υπόγεια και βομβαρδίζονται τη πόλη. Και άμα μέχρι τώρα θα έπρεπε να πολεμήσουν, να αντιστατήσουν το πόλεμο, τώρα έρχεται και πείνα. Και οι άνθρωποι αρχίζουν και πείνα, αλλά δεν έχουν την αφάνεια. Είναι τραγικό. Τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν οι δικοί σας άνθρωποι που έχουν μείνει στη Μαριούπολη και σε άλλες πόλεις και περιοχές της Ουκρανίας? Έχω πολλές φίλες, είναι αυτές που είναι εκεί, και όλες σαν μία λένε αυτή την ιστορία, ότι κάθονται κάτω στα υπόγεια, ότι τους βομβαρδίζουν, φοβούνται, πλένε τα παιδιά τους. Είναι τραγικό αυτό, τραγικές στιγμές. Λένε ότι εμείς, άμα χθες σκεφτόμασταν πρώτες μέρες που ξεκίνησε πόλεμος, σκεφτόμασταν τι θα γίνει αύριο. Τώρα πια σκέφτονται, μακάρι να ζήσουμε. Δεν σκέφτονται το αύριο, σκέφτονται αν θα την επόμενη στιγμή θα είναι ζωντανή η ώρα.